το κέντρο βαρούς μεταξύ πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Αμφισβητήθηκε και αμφισβητείται δηλαδή η ίδια η δημοκρατία και ο τυπικός αστικός κοινοβουλευτισμός. Το ίδιο το Σύνταγμα του 1975 έχει σήμερα ξεπεραστεί από τους ίδιους τους θεσμούς που συγκροτούνται για να το προστατεύουν με την κατάργηση σχεδόν του συνόλου των συνταγματικών εγγυήσεων των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών. Το ίδιο το Σύνταγμα έχει καταστεί ένα πουκάμισο αδιανό. Ταυτόχρονα, η σύμφυση των εξουσιών την είναι να ακυρώσει οποιαδήποτε διαδικασία θεσμικής εξισορρόπησης. Τα τελευταία δε τρία χρόνια του Μνημονίου, με την έκτακτη ...και η ειδική νομοθεσία που έχει επιβάλει το μνημονιακό παρασύνταγμα... ...έχει καταπατηθεί σχεδόν κάθε έννοια ένωμης τάξης. Και το γεγονός αυτό, από μόνο του... ...ξαναγυρίζει τη χώρα στην του μνήμης εποχή... ...του παρασυντάγματος της προδικτατορικής περιόδου. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά... Οι καθεστωτικές δυνάμεις της χώρας, αυτές που έχουν την ευθύνη για αυτή την εκτεταμένη οικονομική καταστροφή των λαϊκών τάξεων και, και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια, ετοιμάζονται τώρα να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα και στο πεδίο των συνταγματικών εγγύσεων. Ετοιμάζονται δηλαδή να συνταγματοποιήσουν το μνημόνιο ή με δύο λόγια να συνταγματοποιήσουν την πλήρη καταστροφή του κοινωνικού κράτους και τη λαϊλασία του δημόσιου πλούτου από την οικονομική διαπλοκή, ξένη και ντόπια. Έχουν θεσμική ατζέντα και αυτή η ατζέντα καθορίζεται από τις προτεραιότητες που υπαγορεύουν οι ανάγκες του πιο σκληρού, του πιο ακραίου, του πιο γκανξτερικού καπιταλισμού, έναντι της κοινωνικής συνοχής και των ετοιμάτων ακόμα και της τυχιώδους κοινωνικής δικαιοσύνης. Βεβαίως, προφανώς και εμείς, οι λαϊκές δυνάμεις, η ίδια κοινωνία δεν θα κάτσουμε με βρωμένα τα χέρια. Προφανώς και δεν θα τους αφήσουμε. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα τους αφήσουμε. Ούτε όμως και θα υπερασπιστούμε το υπάρχον. Εμείς από τη μεριά μας, και αναφέρομαι εδώ στο σύνολο των δυνάμεων της αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου, χρειάζεται απέναντι στην θεσμική αυτή αποδόμηση να αντιτάξουμε ένα συνολικό πρόγραμμα δημοκρατικής αναγέννησης των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, ένα συνολικό πρόγραμμα δημοκρατίας, κοινωνικής και πολιτικής. Χρειάζεται να αντιτάξουμε μια νέα θεσμική πολιτιακή οργάνωση βασισμένη στο τρίπτυχο ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη. Χρειάζεται να αντιτάξουμε μια ριζική δημοκρατική ανασυγκρότηση στις δομές του πολιτικού συστήματος. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειάς μας είναι πρώτον να εκπροσωπήσουμε πολιτικά και προγραμματικά τη διευρυμένη κοινωνική συμμαχία των δυνάμεων της εργασίας, η οποία απαιτεί σήμερα την παραγωγική, θεσμική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε ένα μαζικό συμμετοχικό ρεύμα στην προσπάθεια αυτή. Μια μέγιστη κοινωνική ενεργοποίηση. Απαραίτητη ώστε κάθε βήμα ανασύνταξης της χώρας να έχει όχι απλώς μια παθητική συνένεση, αλλά να δίνει ισχυρές προωθήσεις στο πολιτικό υποκείμενο. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να αναζητούμε μόνο ένα πρόγραμμα, αλλά πολύ περισσότερο ίσως μια μεθοδολογία εμπλοκής των λαϊκών τάξεων, των κοινωνικών υποκειμένων, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Και στόχος μας είναι να ανοίξουμε έγκαιρα μαζί με τους πολίτες, τα κοινωνικά κινήματα, τα δίχτυα αλληλεγγύης, μια πλατιά δημοκρατική συζήτηση για τις θεσμικές πολιτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Και προφανώς σε αυτή τη συζήτηση εμείς δεν ε, κατερχόμαστε σε λευκό χαρτί. Δεν ερχόμαστε να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Ο χώρος της αριστεράς έχει βασικές ιδεολογικές και προγραμματικές κατακτήσεις που εμπλουτίστηκαν τα τελευταία μνημονιακά χρόνια από τη μαζική αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, από τα κινήματα των πλατιών, από τα διάχυτα αιτήματα των πολιτών για άμεση, ενεργητική δημοκρατία, για τη δημοκρατία των πολιτών. Και νομίζω έχει θεμελιωθεί ήδη μια ισχυρή βάση ιδεολογικών αρχών που αφορούν στην υπεράσπιση και περαιτέρω θωράκιση του δημόσιου χώρου και των δημόσιων αγαθών απέναντι στην νεοφιλελεύθερη βουλημία της εξαφάνισης κάθε ένιαστη δημόσιου ή και εξαφάνισης κάθε έννοια δημόσιου ή δημόσιου χώρου, στην υπεράσπιση και εξασφάλιση της κρατικής περιουσίας και του εθνικού πλούτου απέναντι στην επιχειρούμενη λαϊλασία των καπιταλιστικών συμφερόντων, στην υπεράσπιση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών από την διαρκή επέκταση των ορίων εξουσίας της οικονομικής ιδιωτικής εξουσίας, στην κατάκτηση μιας αυτοδιοίκησης που πρέπει να λειτουργεί ως κύτταρο συμμετοχής, συμμετοχικής αυτοδιεύθυνσης των τοπικών κοινωνιών, στην εκ νέου επιβολή της δημοκρατίας στους χώρους εργασίας, εκεί που τα τρία τελευταία χρόνια κορυφώνεται η πιο αντιδραστική επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα, η οποία φέρνει την ελληνική κοινωνία πολλές δεκαετίες πίσω, αλλά βρίσκεται σε αντίθεση και με αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο, στη διαφύλαξη των βασικών συνταγματικών εγγύσεων, στο πεδίο των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, οι οποίες βάλλονται από τον αυταρχικό κρατισμό της σύγχρονης μνημονιακής καταστολής. Στην υπεράσπιση της δημόσιας διοίκησης, από τον κατακαιρματισμό των αρμοδιοτήτων της και την αποψήλωση λειτουργικών καθηκόντων που αποδίδονται όλο και περισσότερο στην ιδιωτική σφαίρα και τέλος, αλλά όχι έσχατο, στην προστασία της ίδιας της δημοκρατίας έναντι της οικονομικοπολιτικής διαπλοκής αυτής που με αιχμή του δόρατος τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωση συντήρησε επί χρόνια ένα εξαρτημένο πολιτικό προσωπικό που βήθησε τη χώρα στο φαύλο αυτό κύκλο της πολιτικής διαφθοράς. Ο δικός μας στόχος, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι να διατυπώσουμε μαζί με την κοινωνία ένα συνολικό σχέδιο για τη λειτουργία του κράτους και του πολιτικού συστήματος για την επίτευξη αυτού του στόχου και για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο το αποτέλεσμα αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να συγκροτηθεί, να συγκροτηθεί, σήμερα μια ομάδα εργασίας για το κράτος, το πολιτικό σύστημα και το Σύνταγμα με τη συμμετοχή όλων εσά των καταξιωμένων διανοημένων και αγωνιστών της γνώσης. Η ομάδα αυτή εργασίας μπορεί να οργανώνεται με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο στόχος είναι να λειτουργήσει ως ευρεία επιτροπή της αριστεράς, του ευρύτερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης ή σημερινής κομματικής απόχρωσης. Η ομάδα αυτή θα έχει πετύχει στην αποστολή της όταν στις ιδέες, στις προτάσεις, στο σχέδιό της θα συγχωνεύεται η επιστημονική επάρκεια με την καθημερινή κοινωνική αγωνία των απλών ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο θα έλεγα ότι επιβάλλεται να λειτουργήσει ευέλικτα μεν, αλλά συγκροτημένα, συντονισμένα και μεθοδικά να είναι ανοιχτή σε συνεργασίες και με άλλους επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, ανθρώπους της γνώσης που δεν, είναι, δεν ήταν εφικτό σήμερα να είναι κοντά μας ή και ομάδες επιστημόνων, ομάδες πολιτών, θεματικών δικτύων, εντύπων κτλ. Και να βρίσκεται σε διαρκή επαφή, αλλά ταυτόχρονα σε ανεξαρτησία από τις κομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη στην ε, ομάδα αυτή, στον κατάλογο που σας έχει διανεμηθεί, συμμετέχει με διπτό ρόλο, θα έλεγα, η Τασία Χρυστοδολοπούλου. Και ως επιστήμονας, αλλά και ως μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχο έχουμε επίσης να συμμετέχει από την πλευρά της κοινοβουλευτική ομάδας και ο συντονιστής των επιτροπών της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης. Αλλά θα έλεγα ότι για τον καλύτερο συντονισμό όλων αλλά και των επιμέρους ομάδων προτείνουμε να αναλάβει το συντονισμό αυτών ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος και τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ανταπόκριση και την αποδοχή μιας δημιουργικής μέναλα αλλά δύσκολης και χρονοβόρου ευθύνης. Προτείνουμε επίσης ενδεικτικά πέντε θεματικούς κύκλους εργασίας, τους οποίους έχουμε καταρχήν προσδιορίσει. Πρώτον, το Σύνταγμα και η Συνταγματική Πολιτική. Δεύτερον, το Πολιτικό Σύστημα και η Λειτουργία του. Τρίτον, οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Τέταρτον, το πλαίσιο των δικαιωμάτων και η διασφάλισή τους στη σημερινή περίοδο κρίσης της δημοκρατίας και πέμπτο το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας και των διεθνών σχέσεων της χώρας. Όμως οι αναλυτικές θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθεί η Επιτροπή δεν είναι δική μας απόφαση. Είναι απόφαση όλων. Εμείς ενδεικτικά κάνουμε μια πρόταση. Μπορεί και να επεκταθεί αυτή η συζήτηση, να εμβαθύνει όσο το επιθυμεί η ίδια η Επιτροπή στη βάση της ισότιμης και συντροφικής λειτουργίας των μελών της. Φίλες και φίλοι, έχουμε μπροστά μας μία